Αδελφίου Πάβο, με ευχαριστών υπερημών, μνήαν ημών ποιούμενος επί των προσευχών μου, είναι ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της Δόξης, δώ ημίν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώση αυτού. Πεφωτισμένος τους οφθαλμούς της καρδίας ημών, εις το ιδένε ημάς της εστίν η ελπής της κλήσεως αυτού. Καταρχήν, η πρώτη κιόλας φράση εδώ, αδελφοί, ουπάβομαι ευχαριστών υπέρ ημών, μνήαν ημών ποιούμενος επί των προσευχών μου. Θα περίμενε κανείς να πει ότι θα περίμενε ένα άλλο ρήμα εδώ. Θα περίμενε να πει, αδελφοί, ουπάβομαι οικετεύων υπέρ ημών. Μνήαν ημών ποιούμενος επί των προσευχών μου, είναι ο Θεός, οικετεύω, ούτως ώστε ο Θεός, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Πατήρ της Δόξης, δώ ημίν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως και λοιπά. Η πρώτη παρατήρηση είναι το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Πάβο με ευχαριστών υπέρ ημών. Δεν λέει οικετεύων υπέρ ημών. Γιατί άραγε? Διότι η ευχαριστία είναι η βαθύτερη μορφή ηκεσίας. Η ευχαριστία, πράγμα το οποίο έχει αγνοηθεί τελείως από την εποχή μας, ο καλύτερος τρόπος να ζητήσεις κάτι είναι ο τρόπος της ευχαριστίας. Λοιπόν, πώς εξηγείται αυτό? Συνήθως αυτό το οποίο έχουμε στις σχέσεις μας είναι κάτι που εγώ θα το έλεγα κρίση ευγνωμοσύνης, έτσι. Δεν έχουμε ευγνωμοσύνη. Συνήθως αισθανόμαστε ότι οι άλλοι μας χρωστούν πολλά, έτσι, και ζητούμε πολλά από τους άλλους. Ζητούμε πάρα πολλά από τους άλλους, έτσι. Γι' αυτό και μια φράση σαν και αυτή που ακούσαμε πριν από δύο Κυριακές, «Όσαν θέλετε να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής», είναι μια βαριά φράση. Όλα όσα, μα εμείς ζητούμε τα πάντα από τους άλλους. Θα τα κάνουμε όλα εμείς αυτά για τους άλλους. Ας σκεφτείτε τι ζητάτε από τους άλλους κάθε μέρα και πόσους άλλους. Αν σκεφτείτε πόσα πράγματα ζητάτε. Όλα αυτά τα οποία λέγονται και αυτά που δεν λέγονται και αυτά που υπονοούνται κυρίως αυτά και αυτά που θα θέλαμε να ζητήσουμε και δεν τα ζητάμε και μας μένει το παράπονο που δεν μπορούμε να τα ζητήσουμε. Έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολλά. Να ζητάμε λοιπόν, ζητάμε πολλά από τους άλλους, έτσι. Και στην πραγματικότητα ποτέ δεν τους ευγνωμονούμε επάξια για αυτά που μας δίνουν. Σκεφτείτε λίγο. Είναι τόσοι και τόσοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν πολλά και δεν μπορούν να ευχαριστήσουν αξίως. Είναι μια αποκάλυψη το να μπορεί κανείς να ευχαριστεί. Ξαφνικά γυρίζει και λέει σε έναν άνθρωπο που ταλαιπωρούσε χρόνια, «Σε ευχαριστώ πολύ, γιατί ανακάλυψε ότι έχει πάρει τόσα πολλά από αυτόν τον άλλο άνθρωπο και ποτέ δεν το κατάλαβε. Γιατί είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Ο φίλος αυτός δεν μπορεί ούτε να ευχαριστήσει, ούτε να καταλάβει πόσα χρωστάει από τους άλλους. Παίρνει συνεχώς και δεν καταλαβαίνει πόσα παίρνει. Παίρνει συνεχώς. Και εμείς από το Θεό παίρνουμε συνέχεια. Συνέχεια παίρνουμε. Το είναι μας, την αναπνοή μας, την οφείλουμε σε αυτόν και δεν ευχαριστούμε, γιατί νομίζουμε ότι κάποιος μας τα χρωστάει, που κανείς δεν τα χρωστάει. Καταλάβατε? Και για να συνεχίσω τα του περασμένου Ευαγγελίου, φτάνει λοιπόν και λέει να κάνετε και εσείς αυτά τα οποία ζητάτε από τους άλλους. Που σημαίνει τη φοβερή αυτή κουβέντα την οποία λέει, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Καταλάβατε, είμαστε εχθροί των άλλων. Είμαστε εχθροί γιατί στην πραγματικότητα τους έχουμε αντικειμενοποιήσει. Είναι αντικείμενα του ναρκισισμού μας και είναι αντικείμενα της εκμετάλλευσής μας. Δεν το βλέπουμε, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Λες είναι τα παιδιά μου, σας έχω ευεργετήσει και παίρνεις από τα παιδιά σου πάρα πολλά. Αν λείψουν ξαφνικά από τον ορίζοντα, αν σου απαγορεύσουν να μπεις τελείως στη ζωή τους, θα καταρρεύσεις. Έτσι, παίρνεις από τη γυναίκα σου, παίρνεις τρομερά πράγματα. Αν τολμήσεις να το ομολογήσεις τον εαυτό σου, αισθάνεσαι ότι δεν θα το αντέξεις αυτό το πράγμα. Ξαναλέω. Και στεκόμαστε εχθρικά απέναντι στους άλλους, από τους οποίους παίρνουμε. Γιατί δεν θέλουμε να αποκαλυφθεί τα πόσα παίρνουμε.
και τις παίρνουμε και απορρίπτουμε μαζί τον άλλον. Έτσι. Ήξερα έναν μια φορά ο οποίος τον έτρεφε η γυναίκα του και ουδέποτε παραδέχθηκε ότι η γυναίκα του εργάζεται. Ούτε καν. Παρά το ότι αυτή στήριζε την οικογένεια. Έτσι. Και φτάνει να πει λοιπόν τη φοβερή αυτή κουβέντα, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και εδώ είναι που τα παραδίδουμε τα όπλα όλοι και λέμε, λοιπόν αυτό ας το κάνουν οι Άγιοι. Αυτό θα το κάνουν οι Άγιοι. Μα έτσι θα αγιάσεις. Ξέρετε ποιο είναι το φοβερό μυστικό, ότι όταν σου λέει αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ο διάβολος και ο ναρκισισμός σου φωνάζει, αλίμονο, πρόσεξε εδώ, σε παραδίδει στον εχθρό σου. Σε παραδίδει και εσύ αμέσως, τι λέει αυτός εδώ. Στην πραγματικότητα όμως η αλήθεια είναι άλλη. Όταν εφαρμόσεις το αγαπάτε τους εχθρούς ημών, παραδίδει τους εχθρούς σε εσένα ο Θεός. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Το Πνεύμα του Άγιο ενεργεί και από εχθρός γίνεται φίλος ο άλλος. Αυτό είναι που μας κρύβει ο διάβολος και ο ναρκισισμός μας. Ότι όταν λέει αγαπάτε τους εχθρούς ημών, δεν εννοεί ότι θα παραδοθείς, εννοεί θα σου παραδοθεί αυτός. Αλλιώς θα παραμείνει εχθρός, δεν είναι. Μόλις τον αγαπείς θα σου παραδοθεί. Αυτό είναι το κρυμμένο μυστικό. Και μόλις ευγνωμονήσεις λοιπόν τον άλλο, θα σου παραδοθεί ο άλλος. Καταλάβατε, αλλιώς δεν έχει νόημα αυτή η φράση του Αποστόλου Παύλου. Ευχαριστώ υπέρ ημών, σας ευχαριστώ για εσάς το Θεό, για να σας δώσω Θεός φωτισμό. Τι νόημα βγάζετε εσείς. Είναι η ευγνωμοσύνη αυτή, η κατάσταση της ευγνωμοσύνης της καθαρής, που κάνει τον άλλο χρεώστη ξανά. Έτσι. Δίνω κάτι σε κάποιον που λέει σε ευγνωμονώ, σε ευχαριστώ, σε ευγνωμονώ, σε ευχαριστώ και ξαναβάζω το χέρι στη τσέπη να του δώσω κι άλλα, χωρίς να το θέλω. Καταλάβατε. Αυτός ο σύνδεσμος που δημιουργείται είναι ο σύνδεσμος ο πραγματικός. Αυτός είναι ο σύνδεσμος της αγάπης. Δεν υπάρχει αγάπη αν δεν γεννηθεί ένας τέτοιος σύνδεσμος. Στο ζευγάρι για παράδειγμα. Τι γίνεται με το ζευγάρι. Το ζευγάρι αγαπιέται. Είναι ερωτευμένο. Γι' αυτό παντρεύεται. Και στη συνέχεια αρχίζει ο πόλεμος. Ποιος πόλεμος είναι αυτός. Είναι ο πόλεμος της κρίσης της ευγνωμοσύνης. Εάν σκεφτείς μια στιγμή τι παίρνεις από τον άλλο, καταραίεις. Αρχίζεις να θες να γίνεις δούλος του. Ακούστε τι σας λέω. Σας είχα πει παλαιά, δεν ξέρω σε εσάς ή σε άλλους, αυτά που μου είχε πει ένας πολύ μεγάλος ψυχίατρος, ο οποίος είναι εν ζωή ακόμα και εν δράση. Μια φορά λέει ήρθε ένα ζευγάρι σε μένα και μου ζήτησε μια τελευταία επικοινωνία προτού χωρίσουνε. Είχαν αποφασίσει τον χωρισμό. Και λέει λοιπόν αυτός θα σας δω, λέει, αλλά θέλω να σας δω τον καθένα χωριστά. Λοιπόν, έρχεται πρώτα λοιπόν ο Ανίρ, ο σύζυγος. Λοιπόν, η πάτρε λέει, κύριε γιατρέ μου λέει, γράψε, πάρε σημειωματάριο, δεν θα σου φτάσει να, αν σου πω τι μου έχει κάνει. Και μου λέει, κοίταξε αυτά, δεν θέλω να τα ακούσω, του λέει ο γιατρός. Θέλω να μου πεις, λέει, τόσα χρόνια ζεις μαζί της, κάνα καλό έχει. Όχι, λέω, τι καλό, λέει, εδώ έχω τόσα στραβά. Όχι, λέει, ένα καλό, ένα μόνο, ένα καλό, θα μου πεις, ένα καλό δεν μπορεί να μην έχει ένα καλό. Λοιπόν, εντάξει, λέει, έχει το τάδε καλό, ας πούμε, λέει, δεν λέει ψέματα. Α, σοβαρά, του λέει. Βρήκες γυναίκα που δεν σου λέει ψέματα. Σοβαρά, του λέει. Ναι, δεν λέει. Α, λέει, γιατί λέει, όλες που ξέρω εγώ, λένε οι υπόλοιπες. Κανένα άλλο, λέει, δεύτερο, του λέει, δεύτερο, τρίτο. Τελικά φτιάχνει ένα κατάλογο από αρετές. Και του λέει ο γιατρός, θες να χωρίσεις αυτή τη γυναίκα, είσαι σίγουρος, θα βρεις καλύτερη από αυτή. Βγαίνει λοιπόν έξω αλλοιωμένος ο σύζυγος. Μετά έρχεται η σύζυγος. Τα ίδια. Αχ, τι μου έχει κάνει αυτός. Λοιπόν, ένα καλό λέει του βρίσκεις. Πώς δεν του βρίσκω, λέει. Ας πούμε, λέει, δεν με έχει απατήσει ποτέ. Πάλι μικρό πράγμα είναι αυτό. Ξέρεις τι τραβάμε σήμερα στα θέματα αυτά. Λοιπόν, για να δούμε. Τ' άλλο, του φτιάχνει ένα ολόκληρο κατάλογο. Και δεν χωρίσαν αυτοί, είναι ακόμα μαζί. Τι είναι και αγαπημένοι, λέει μετά έκτοτε. Ξέρετε, είναι φοβερό αυτό που σας λέω, αν το σκεφτείτε. Και το λέω έτσι πρόχειρα, κρίση ευγνωμοσύνης. Άλλος λόγος, τρόπος να το πούμε, είναι η κρίση της φιλαυτίας μου. Η φιλαυτία μου, ο Θεός με ευεργετεί. Αλλά επειδή εγώ έχω τα δικά μου σχέδια για τη ζωή και το
τη ζωή μου και την ύπαρξή μου. Δεν βλέπω αυτά τα του Θεού που είναι καλύτερα που μου δίνει. Καταλάβατε, η αγάπη του Θεού συγχαίρει τη αλήθεια. Θέλει να σώσει αυτό που χρειάζεται στα αλήθεια. Αυτό που χρειάζεται στα αλήθεια, λοιπόν, δεν είναι το ίδιο με αυτό που σου υπαγορεύει η φαντασίωσή σου. Καταλάβατε, αλλά θέλει ωριμότητα για να το καταλάβεις αυτό. Οι πιο πολλοί άνθρωποι περνάνε όλη τη ζωή σκοτωνόμενοι, μαχαιρωνόμενοι, υβριζόμενοι και ταλαιπωρούμενοι. Και στο τέλος από την πολλή οργή παθαίνουν και Αλτσχάιμερ. Γιατί από την πολλή οργή παράγεται το Αλτσχάιμερ, τελευταίες δημοσιεύσεις. Λοιπόν, από τον πολύ θυμό. Ξέρετε, ο θυμός καίει τον εγκέφαλο όπως ένα χωράφι που το βάζει φωτιά τώρα τον Νοέμβρη, τον Νοκέμβρη που το βάζουν φωτιά. Έχετε δει χωράφια πώς καίγονται. Έτσι καίει ο θυμός. Αν κανείς είναι σε κατάσταση οργής συνεχούς, οργής είναι αυτό, θα πάθει όλα αυτά τα ωραία πράγματα και αν γλιτώσει, ας πούμε, από το διαβήτη, από το αυτό, το εγκεφαλικό και από το αυτό, από την πίεση, θα πάθει οπωσδήποτε αλτσάιμερ στο τέλος. Η ιατρική παρένθεση αυτή. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα, πάλι φιλαυτία. Το θέμα είναι ότι και να μην πας αλτσάιμερ, εντάξει, γιατί αυτά μπορεί να συμβούν και από άλλες αιτίες ίσως, αλλά το θέμα είναι ότι η ζωή την οποία ζει κανείς είναι μια ζωή ενάντια. Είναι συνέχεια βιές, versus, ενάντια σε κάποιον. Κάποιον έχει απέναντί του πάντοτε και κάποιος ή κάποιοι τον έχουν απέναντί τους. Έτσι. Και βέβαια είμαστε όλοι πάρα πολύ εύκολοι στο να καταδικάζουμε τους άλλους. Πάρα πολύ δύσκολοι στο να κρίνουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η εγκατάλειψη Θεού την οποία έχουμε. Και δεν την καταλαβαίνουμε, έτσι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι στην Εκκλησία για δεκαετίες ολόκληρες που δεν έχουν ξεμητήσει καν από τον εαυτό τους. Δεν έχουν καν προβάλει μύτης, κάσει μύτη να δουν ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στον κόσμο. Καταλάβατε. Γι' αυτό και στην ουσία μαλώνουν με όλους, τα έχουν με όλους. Και ευκαιρία δοθεί απλά. Πρέπει να δοθεί κατάλληλη ευκαιρία. Είναι στο έλεος των διαθέσεων των άλλων. Αν οι άλλοι τους συμπονέσουν και τους λυπηθούν, είναι καλά, είναι ήρεμοι. Εάν οι άλλοι δεν τους λυπούνται, είναι συνεχώς σε κατάσταση ταραχής και επισύουν και ευαγγελικά χωρία μερικές φορές. Όπως ένα πλήγιος μέρες, ένας επίσκοπος που καυγαδίζει με όλους και με όλα. Και κάποτε και βρέθηκα μαζί του και λέω: «Εστί οφείλομαι τη χαρά της επισκέψης?» Και μου λέει: «Ουδεκεί ουδέων οφείλομαι να μην το αγαπάνε αλλήλους». Λέω: «Άντε καημένε μου, συγγνώμη γέροντα». Δηλαδή, καθρέφτη δεν έχεις στο σπίτι σου, αγάπησες ποτέ κανέναν? Ναι. Τι συμβουλεύεις τον άλλον εκεί, μεγάλο πρεπός? Καταλάβατε, γιατί έχουμε και την αυτή να συμβουλεύουμε. Είμαστε και οδηγοί των άλλων, ας πούμε, ευκαιρίες δοθήσεις. Καταλάβατε. Όταν δεν κινείται κανένας πια γύρω σου, γιατί τους έχεις όλους καθαρίσει, λες είμαι ήρεμος. Αλλά είσαι ήρεμος γιατί έχεις πτώματα γύρω σου. Έτσι δεν είναι? Αν βρεθείς σε ένα άλλο περιβάλλον που είναι ζωντανή, ας πούμε, θα ορίσαι και θα χτυπιέσαι. Ακούστε, αυτά από μια απλή φράση του Παύλου, η οποία όμως αξίζει τον κόπο. Ευχαριστών υπέρ ημών. Και ουσιαστικά όταν κανείς ευγνωμονεί, όταν δοξολογεί, ετοιμάζει τις επόμενες δωρεές που θα λάβει. Έτσι. Ερεθίζει, λέει ένας πατήρ της Εκκλησίας, τον δωρεοδότην. Έτσι, του δούνε πλείωνα, να δώσει περισσότερα. Τον κινεί με η ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, όταν είναι γνήσια. Έτσι. Όχι, δεν ευχαριστώ για να πάρω δώρα. Αυτό είναι κοροϊδία. Ευχαριστώ γιατί ευχαριστώ. Έτσι. Και τότε γίνονται αυτά που λέω, αυτά που σκέφτομαι. Δεν σε αφήνει ο Θεός, λέει, μερικές φορές ούτε να τα ζητήσεις καν. Ούτε να τα ζητήσεις. Τα σκέφτεσαι μόνο και λες τώρα, όπως έλεγε ο Άγιος Πατήρ Παΐσιος, θα θυμόμαστε συχνά, απασχολώ εγώ το Θεό με τα δικά μου προβλήματα. Ακούστε τώρα. Και εμείς μια παρονυχίδα να έχουμε, κατεβάζουμε όλους τους γνωστούς Αγίους. Και πάλι καλά, δηλαδή, που τους κατεβάζουμε και όλα. Θέμα είναι τα βάζουμε και μαζί τους, άμα δεν το... Καταλάβατε τι λέω. Δεν έχουμε... Αυτό είναι ο ορίζοντάς μας, έτσι. Και πάλι καλά, γιατί
είναι και μερικοί που τα βάζουν με το Θεό. Μου λέγε ένας δημοσιογράφος πριν από καιρό που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, ορίστε, αρρώστησε ο τάδες συγγενής μου, ας πούμε, από καρκίνο, παρακάλεσε, δεν τον έκανε καλά. Δεν τον έκανε καλά. Δηλαδή ο Θεός ήταν υποχρεωμένος. Κατά κάποιο τρόπο. Λέω, κοίταξε, θα τον έκανε καλά, αν ήσουν έτοιμος να αλλάξεις. Αλλά έτσι πως σε βλέπω, του λέω, χειρότερος θα γινόσουν μετά. Αν είσαι έτοιμος να αλλάξεις, για μια μεγάλη αλλαγή, ο Θεός μπορεί να παρουσιαστεί και μπροστά σου εδώ. Όπως μιλάμε τώρα, όπως βλέπω εγώ τον αυτόν απέναντι. Αλλά είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Κατά βάθος δεν το θέλουμε. Και αυτό είναι μια άλλη ιστορία πάλι. Πόσο Θεό θέλουμε. Αλλά άργα να αγαπιόμαστε. Κάνε μου αυτά που θες, αλλά κάτσε δύο λεπτά. Μην με βάλεις και να αγαπάω τους εχθρούς μου τώρα. Αλλά σας είπα, είμαστε ανόητοι, διότι στην πραγματικότητα είναι άλλες οι δυναμικές από πίσω που δουλεύουν. Δεν είναι αυτό που σου δείχνει η φιλαυτία σου, είναι κάτι τελείως άλλο. Έτσι. Και είναι ο μόνος τρόπος που θα βγάλεις άκρη στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, στη ζωή σου. Αλλά και ο ναρκισισμός και ο διάβολος και όλοι αυτοί το κρύβουν αυτό. Έτσι. Και μετά πας στο ψυχολόγο να σου κάνει ψυχοθεραπεία υποστήριξης. Θα σου δυναμώσει το εγώ ακόμα περισσότερο, να σου πει πάτα τους βρε, έχεις ακόμα δυνάμεις. Και όσο έχεις δυνάμεις, πατάς. Να καταρρεύσουν οι δυνάμεις, σε πατούν οι άλλοι. Λοιπόν, δω ημίν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώση αυτού, πεφωτισμένους στους οφθαλμούς των κατσικαρδίας ημών, εις το ιδένε ημάς, τι σε στείνει η ελπής της κλήσεως αυτού, και τι ο πλούτος της δόξης, της κληρονομίας αυτού, εν της Αγίης. Έτσι, τι είπα άλλο πράγμα σας έχει, που σας έχει καλέσει, για να καταλάβετε, εν επιγνώση, να δείτε τα, με τα πνευματικά μάτια, τι μεγάλο, τι είναι η κλήση αυτή και ποιος είναι ο πλούτος της δόξης, ο πλούτος της και της κληρονομίας του, έτσι, την οποία, η οποία φαίνεται στους Αγίους, και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμειος αυτού, εις εμάς τους πιστεύοντες, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύους αυτού. Φανταστείτε ότι είναι όλη μια φράση αυτή η περικοπή. Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμειος αυτού, εις εμάς τους πιστεύοντες, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Και τι ακριβώς μεγαλείο λέει εδώ θαυμαστό υπάρχει οι δυνάμεις που γίνονται. Διότι η πίστη δεν είναι νεκρή, είπαμε. Πίστη που δεν σου οδηγεί στο να δεις Θεό, δεν ξέρω σε τι είναι, βοηθάει σε τίποτα. Τι είναι δηλαδή, πού καταλήγει αυτό το πράγμα. Η πίστη είναι ακριβώς αυτή η δύναμη του Θεού και η ενέργεια του Θεού στη ζωή μας. Η πίστη το επιτρέπει να ενεργήσει καθαρά, όχι συνεσκιασμένα. Όχι, ξέρω εγώ, πώς το λένε, σε μικρά διαλύματα. Αλλά να ενεργεί ακόμα περισσότερο, να ενεργεί πραγματικά φανερά μες στη ζωή μου. Αυτό του δίνω τη δυνατότητα με την πίστη. Δηλαδή, αν δεν βλέπω την ενέργεια του Θεού στη ζωή μου, τι σημαίνει? Ότι δεν έχω σχέση μαζί του. Όπως έχω σχέση με έναν άνθρωπο που είναι δίπλα μου, ας πούμε, και βλέπω την ενέργειά του. Αν τώρα σχετίζομαι εδώ με τον πατέρα Μάξιμο, η ενέργειά του είναι παρούσα στη ζωή μου. Θα λάβετε τι λέω. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ μας, που η κάθε σχέση είναι πίστη. Πίστη σημαίνει αμοιβαία αποκάλυψη, αμοιβαίο άνοιγμα. Αυτό είναι η πίστη. Λέμε, είναι πιστός φίλος, πιστός σύντροφος, κάποιος. Ένα άνοιγμα. Αυτό το άνοιγμα επιτρέπει στον άλλον να δράσει στη ζωή σου, έτσι. Δράσει κι εσύ. Τον παρακαλείς, του μιλάς, του απευθύνεσαι, τον ευχαριστείς. Καταλάβατε. Και δρά κι ο άλλος. Και ο άλλος αυτός είναι ο Θεός. Είναι πραγματικά παρουσία στη ζωή σου με τις ενέργειές του, με τη δράση του. Με όλα αυτά τα οποία αυτός απαντά, με όλα αυτά τα οποία αρνείται, με όλα αυτά τα οποία καταφάσκει, με όλα αυτά στα οποία σε οδηγεί με διαφόρους τρόπους, οι απευθείες ήδη άλλων ανθρώπων με τα γεγονότα, έτσι. Και η πίστη είναι ζωντανή. Όταν λέμε πιστεύω, σημαίνει ότι ξέρω πολύ καλά, δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω. Δεν είναι όπως είναι στον Πλάτωνα, που είναι το αντίθετο της γνώσης, μια εικασία η πίστη. Είναι μια βλακεία η πίστη, δηλαδή, δεν είναι βλάκας όπως πιστεύει. Είναι μια γνώση μεταξύ προσώπων. Μια αλληλοαποκάλυψη. Πιστός ο ένας μέχρι τον άλλο. Ο άνθρωπος στο Θεό είναι πιστός. Γιατί ο Θεός είναι άνθρωπος. Ο Θεός είναι πιστός στον άνθρωπο πρώτα. Είναι πιστός, μένει πιστός σε μένα. Αφού πω και αφού κάνω όλες τις ανοησίες που λέω και κάνω, μετά από λίγο λέω, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν μου, και νιώθω την παρηγορία. Τι σημαίνει? Είναι πιστός σε μένα. Πιστεύει στον άνθρωπο.
Μεγάλο πράγμα. Σε αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο εμείς δυσπιστούμε. Και καλά κάνουμε και δυσπιστούμε. Γιατί μόνο δια του Θεού μπορεί να πιστέψει κανείς σε άνθρωπο. Να πει δηλαδή, αν ο Θεός τον φωτίσει, θα κάνει κάτι έτσι. Αν ο Θεός του ανοίξει το δρόμο, ναι, θα καταλάβει. Αν ο Θεός. Ούτε και αυτό το κάνουμε βέβαια, και ο ένας χτυπάει τον άλλον για να καταλάβει. Με το κεφάλι στον τοίχο, έτσι πάμ, μπούμ, το χτυπά στον τοίχο, μπα σε καταλάβει. Τι να καταλάβει. Εσύ κατάλαβε. Και πάντως ό,τι κατάλαβε, το κατάλαβε έτσι. Δεν καταλαβαίνουμε έτσι. Και ο Θεός κάθεται και περιμένει και ολόκληρη η ζωή μας κυλάει μέχρι να βρεθεί μια στιγμή να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το δούμε κατά πρόσωπο. Καταλάβατε. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται πιστός. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν δεκαετίες στην Εκκλησία και ζουν σαν άπιστοι. Δεκαετίες και αυτοί οι ίδιοι δεν ξέρουν τι ακριβώς. Άπιστοι, μπερδεμένοι, το ένα τ' άλλο, αφώτιστοι, ανενέργητοι, χωρίς θαύματα, χωρίς παρουσίες, χωρίς τίποτα. Και ποια είναι η διαφορά του φωτός που λέει εδώ από το σκότος. Αν είσαι μέσα στο σκότος και λες ότι βλέπεις ή το φως του ενσύ σκότος, το σκότος πόσο. Καταλάβατε. Έχεις και παραπάνω σκοτάδι από τους άλλους καμιά φορά. Είσαι κοντά στην πηγή του φωτός και δεν θέλεις να ενεργήσει αυτό στη ζωή σου. Είμαι πιστός σημαίνει έχω φως. Αυτό είναι κάτι πολύ πραγματικό. Σημαίνει ότι μπροστά στο αδιέξοδο εγώ βλέπω φως. Βλέπω ότι κάτι άλλο υπάρχει. Εκεί που άλλος δεν βλέπει τίποτα εκτός από το σκοτάδι έτσι, του αδιεξόδου οικονομικού, σχεσιακού, πνευματικού, υπαρξιακού, ψυχολογικού, μια ασθένεια, ένας θάνατος, είναι αδιέξοδο. Έτσι. Η ενέργεια του Θεού η δια της πίστεως ανοίγει ένα τελείως άλλο ορίζοντα σε αυτό το πράγμα. Και ο άνθρωπος αλλάζει πραγματικά μέσα από τα γεγονότα. Δεν αλλάζει αυτόματα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ και τι θέλω να πω. Βλέπεις απλώς κάτι παραπέρα. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας μικρός ορίζοντας ή ένας μεγάλος ορίζοντας. Και δεν είναι τα πράγματα απλά έτσι. Αυτό είναι η ενέργεια του Θεού στη ζωή μας και οι Άγιοι τα βλέπουν μόνο έτσι τα πράγματα στο τέλος. Γι' αυτό και αξιώνονται αποκαλύψεων. Έτσι γίνεται το χάρισμα της προφητείας, για παράδειγμα. Πώς έρχεται η προφητεία σε έναν. Πώς γίνεται η προφητεία. Γιατί, ας πούμε, ο τάδε Άγιος να έχει προφητεία. Γιατί επιμένει να δει τα ενεργήματα του Θεού μέσα στην ιστορία. Αυτό ζητάει. Τα βλέπει στη ζωή του πρώτα και μετά του χαρίζεται να τα δει και παραπέρα. Και αρχίζει και τα βλέπει και παραπέρα. Και αυτό είναι προφητεία. Και βλέπει τα μη παρόντα ως παρόντα. Υπάρχει προφητεία ως χάρισμα. Έτσι. Και γεννιέται με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, η προόραση. Ζητάς την πραγματικότητα του Θεού μέσα στα πράγματα, μέσα στα όντα, μέσα στους άλλους ανθρώπους. Έτσι. Η διόραση. Καταλάβατε. Δεν γεννιούνται αυτά αυτομάτως. Δεν ξυπνάς ένα πρωί και ξέρεις, ξέρω εγώ τι. Ούτε τα ζητάμε αυτά βέβαια. Δεν συμφέρει να τα ζητάμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Αλλά είναι ενεργήματα του Θεού και υπάρχουν και άλλα πιο ταπεινά ενεργήματα που είναι πάλι συγκλονιστικά. Η πιο μικρή επαφή μετά του Θεού είναι συγκλονιστική, γιατί ανακαλύπτεις ότι έχεις να κάνεις με ένα ζωντανό πρόσωπο απέναντί σου, το οποίο δρά, ενεργεί, υπάρχει και κινείται. Έτσι είναι και οι Άγιοι. Δεν είναι νεκροί οι Άγιοι. Έτσι. Τίποτα δεν είναι νεκρό, εκτός από τον αρκισισμό μου, αυτός είναι η νέκρα μου, το πτώμα που κουβαλάω. Ο Ιάιρος, η κόρη του Ιαΐρου, έτσι. Το πτώμα, αυτό το πράγμα που έχουμε μέσα μας είναι, αυτό και μόνο είναι νεκρό, όλα τα άλλα είναι ζωντανά και κυρίως όλα τα πράγματα του Θεού είναι ζωντανά, έτσι. Και αυτό το πράγμα ανακαλύπτει κανείς εν Χριστώ, την ενέργεια αυτή, έτσι. Εις ημάς τους πιστεύοντας, λέει, γίνεται αυτό. Είναι ενήργησε έναν τον Χριστό, εγείρασε αυτόν εν εκ νεκρών και κάθισε εν δεξιά αυτού, εν της υπουρανίης, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμιος και κυριότητος και παντός ονόματος, ονομαζομένου, ου μόνο εν το όνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδους αυτού και αυτόν έδωκε κεφαλήν υπερ πάντα τη Εκκλησία. Ήτης εσύ το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου. Αυτός είναι ο κόσμος του Θεού.
Καταλάβατε. Ένας κόσμος όπου ο Θεός είναι παρόν. Ήμουν προσκαλεσμένος σε μια γιορτή ενός Αγίου, συγχρόνου Αγίου, και μου ζήτησαν να μιλήσω. Ήταν του Αγίου Σιλουανού. Λοιπόν, και μου λέει, πέστε κάτι. Ήταν ένας παλιός μαθητής μου ο παπάς, μου λέει, σας παρακαλώ, πέστε κάτι. Και λέω, θα πω, λέω, μία φράση. Ότι ο Άγιος Ουρανός είναι παρόν. Ο Άγιος Ουρανός είναι παρόν. Σε μια εποχή που εμείς είμαστε απόντες. Απόντες από τον πραγματικό μας εαυτό. Απόντες από τη σχέση με τους άλλους. Απόντες από τα πραγματικά μας προβλήματα. Άλλα νομίζουμε ότι έχουμε. Αυτός είναι παρόν. Αυτή η φοβερή παρουσία του Θεού στο βάθος των πραγμάτων που εμείς δεν ξέρουμε. Το να σου δίνει πράγματα τα οποία δεν γνωρίζεις ότι χρειάζεσαι. Το να ξέρει τα πραγματικά σου προβλήματα. Γι' αυτό βλέπετε ότι η ευχή που κάναμε είναι η μονολόγιστη ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Δεν κάνουμε κατάλογο αναγκών όπως κάνουν οι Αμερικάνοι ψυχολόγοι. Κατάλογο αναγκών πρέπει να ικανοποιήσουμε. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα ποια είναι η πιο μεγάλη μας ανάγκη. Έτσι. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και γίνεται, σου κάνει παρόντα, τι, τον ίδιο στον εαυτό. Αυτό που πραγματικά θέλεις. Έτσι. Μα εγώ του ζήτησα υγεία και μου έδωσε αρρώστια. Μα υγεία θα σου δώσει έτσι. Καταλάβατε τι λέω. Μια αρρώστια στην ώρα της είναι υγεία για την υπόλοιπη ζωή σου. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Μα εγώ του ζήτησα χρήματα και αυτός μου έδωσε φτώχεια. Ναι, σου έμαθε να παρακαλάς βαθύτερα. Να ζητάς να βάλεις τη ζωή σου σε μια κλίμακα αξιών. Το έχουμε ξαναπεί. Η ανάγκη των άρτων ημών των οποίων να έρχεται τέταρτη στο Πάτερ ημών. Πρώτα λέμε Πάτερ ημών, αγιαστήτω το όνομά σου. Μα τι με ενδιαφέρει εμένα, εγώ δουλειά θέλω. Όχι. Ελθέτω η βασιλεία σου. Μα τι με ενδιαφέρει εμένα, εγώ δουλειά θέλω. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Αυτό και αν δεν με ενδιαφέρει πια. Διότι εγώ χρειάζομαι, έχω συγκεκριμένες ανάγκες. Θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο. Ως εν ουρανώ και επί της γης. Και μετά λέει τον άρτον ημών των επιούσεων. Προσέξτε το αυτό και να το σκέφτεστε κάθε φορά που λέτε το Πατήρ ημών. Οι ανάγκες έχουν ιεραρχία. Όταν ο Θεός του ζητάς κάτι, σου λέει εσύ, πού τοποθετείς τον εαυτό σου, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου, πού αφιερώνεις τη ζωή σου. Γι' αυτό δεν λαμβάνουμε αυτά που λαμβάνουμε. Αν τώρα εδώ ήμασταν εμείς σαν τον Απόστολο Παύλο, θα ανοίγαν οι πόρτες, θα κλείναν τρένα, θα φεύγαν αεροπλάνα τη στιγμή που θέλαμε, θα γινόταν ένα τέλειο θαύμα. Καμιά φορά θα έφυγε κανένα πειρασμό για να μην επερώμεθα, όπως λέει, γιατί λέει, έφτασα μέχρι τρίτου ουρανού και με δόθη μη σκόλωψη να μην υπεραίρωμαι. Ναι. Καταλάβατε. Θα άφηνε και μερικούς πειρασμούς, άλλου είδους, εξωτερικούς πειρασμούς. Οι οποίοι είναι ελαφρύς πειρασμοί, αυτοί που έρχονται και φεύγουν. Έτσι. Αλλά εμείς έχουμε τους άλλους τους πειρασμούς. Καταλάβατε. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν, και αφού τελειώσει αυτό, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δεν τελειώνει εκεί το. Τον άρτον ημών, δώσε με σήμερα και άφεση με τα οφειλήματα. Έτσι κι αλλιώς τζάμπα το παίρνουμε. Όσοι και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Δηλαδή μπαίνει σε μια πορεία αγιασμού ο άνθρωπος. Και επειδή μπαίνει στην πορεία του αγιασμού, έχει δικαιώματα. Αλλιώς δεν έχει δικαιώματα και είναι καλό να ξέρουμε ότι δεν έχουμε δικαιώματα. Και να μην ζητούμε δικαιώματα. Δικαιωματικά δεν έχουμε δικαίωμα να ζητάμε τίποτε. Εντάξει. Εκτός εάν είμαστε σε αυτή την κατηγορία που περιγράφει το Πάτερ ημών. Οπότε τότε σας είπα γίνονται και μόνο τους αυτά. Και βάλτε και την ευγνωμοσύνη που σας είπα. Γιατί το Πάτερ ημών δεν λέει για την ευγνωμοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ ευγνωμοσύνη αυτή η κατάσταση. Ξέρετε τι ωραίο πράγμα να λέξει Πάτερ ημών εν της ουρανής. Τι ευγνωμοσύνη. Δεν είμαι μόνος. Δεν έχω έναν άθλιο ταλέπορο γήινο πατέρα που δεν με κατάλαβε ποτέ. Και δεν μπορεί να με βοηθήσει τίποτα. Ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου και να έχει και άγιο όνομα. Ερθέω τη βασιλεία σου και να έχει και βασιλεία. Καταλαβαίνετε τι πράγματα είναι αυτά. Αυτή είναι η περίοπη του ανθρώπου. Ένας απλός άνθρωπος που τα καταλαβαίνει αυτά ζει βίου αυτοκράτορος. Αν δεν τα καταλαβαίνεις αυτά, ζεις βίου δυστυχισμένο. Όσο δεν τα καταλαβαίνουμε, τραβάμε τα βάσανά μας.
και βάσανα υπάρχουν, διότι αυτή είναι η ζωή, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι θέλουν να φύγουν από τα βάσανα, αλλά μπαίνουν σε βαθύτερα. Και άμα δεν θες να φύγεις από τα βάσανα, τότε φεύγουν τα βάσανα. Αν πεις ότι εγώ θα μπω σε βάσανα για το θέλημα του Θεού, φύγανε τα βάσανα. Αν πεις δεν θέλω βάσανα εγώ, τότε έρχονται όλα τα βάσανα. Μα όλα τα βάσανα. Πώς τα έχει κάνει έτσι ο Θεός? Ανάποδα από ότι εμείς τα σκεφτόμαστε. Και αφού τα κάνουμε όλα ανάποδα στη ζωή αυτή, φεύγουμε και με τρόπο ανάποδο, αισθανόμενοι βάρος. Μου λέγει ένας προλίγου συνάδελφος, αισθάνομαι, έλεγε, αδικαίωτος, διότι προφανώς οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν τη μεγαλοφυΐα και τη μεγαλοψυχία του. Και φεύγεις και ταλαιπωρημένος για να εισπράξεις και τα υπόλοιπα στραβά που... Μα, ευλογημένε, τι νομίζουμε πλέον ότι είμαστε και τι νομίζουμε ότι δίνουμε στους άλλους, στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα δίνουμε πράγματα τα οποία έχουμε πάρει δωρεάν. Μόνο αυτά δίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή τα δίνεις επί τάχης. Τα έχεις αυτά λάβεις δωρεάν και δωρεάν τα δίνεις. Μόνο αυτά δίνονται. Τα πράγματα του Θεού προσφέρονται μόνο. Και είναι δώρα εννοώ. Τα άλλα όλα είναι ταλαιπωρία που ασκούμε στον άλλο και στον εαυτό μας. Πολύ ταλαιπωρία όμως. Έχει περισσεύσει η ταλαιπωρία, σήμερα ειδικά. Γιατί ξεχάσαμε αυτό το δρόμο εδώ, ο οποίος είναι ο δρόμος του Θεού και για το λόγο αυτό βέβαια έτσι εμποδίζουμε τον Θεό να δράσει πραγματικά στη ζωή μας. Ο Θεός δρά στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά δρά πολύ περισσότερο όταν του ζητάς να δράσει. Του αφήνεις ελεύθερο με την πίστη να δράσει. Να φανεί η ενέργεια του Θεού. Πού είναι η ενέργεια του Θεού στη ζωή μας? Δεν υπάρχει ενέργεια του Θεού στη ζωή μας. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η ενέργεια του Θεού στη ζωή μας? Μόνο δική μου ενέργεια. Ο άνθρωπος είναι ηλίθιος. Πολύ όμως ηλίθιος. Ασυνήθιστα, απίστευτα, ατέλειωτα ηλίθιος. Θα λάβατε. Βάθος, τεράστιο. Και ενώ όλοι απέτυχαν γύρω του, όμως θα πετύχει το παιχνίδι, το ηλίθιο αυτό. Που συνεχίζει να παίζει. Και έρχεται ο Θεός και δεν σε βλέπει ως ηλίθιο και σε βλέπει ως παιδί του. Αυτό είναι το σκάνδαλο ενός Θεού ο οποίος δεν αξίζει τον κόπο να τον λέμε Θεό. Μερικές φορές είναι πολύ ανυπεράσπιστος, υπερβολικά δηλαδή ανυπεράσπιστος. Έτσι και όλη αυτή η οικονομία της ενσαρκώσεως είναι κάτι που εγώ δεν το συμβούλευα ποτέ να το κάνει. Αν με ρώταγε, θα του έλεγα μην το κάνεις. Ο πιο αδικαίωτος είναι αυτός από όλους. Καταλάβατε. Τι είναι αυτά τα οποία θέλει να πει πίσω από όλα αυτά? Τα οποία λέει εδώ είναι συγκλονιστικά μεγάλα και σπουδαία. Στην ουσία σε κάνει ένα απολύτως, πώς το λένε, τεθωρακισμένο και ασφαλέστατο πλάσμα που δεν έχει ανάγκη από τίποτα από κανέναν. Ναι. Αλλά εμείς αυτό δεν το θέλουμε και ζητούμε αυτά που ζητάει άμεσα εντυπαλάμη, ο ναρκισισμός, τα πάθη μας, ο διάβολος, ο κόσμος, το lifestyle, η τηλεόραση, το ίντερνετ, ό,τι όλα αυτά, ό,τι θέλουν όλοι οι άλλοι, έτσι. Και το αποτέλεσμα είναι ότι είμαστε ένα μεγάλο μήλο εκεί και τραβάμε ό,τι τραβάμε. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, μία κουβέντα μόνο για το άλλο κείμενο. Λοιπόν, αυτό είναι ουσιαστικά συνέχεια του άλλου, ως εστίν εικόν του Θεού του αοράτου, το πρωτότοκος φας εκτίσεως, εν αυτό εκτίσει τα πάντα, τερουνανής και πηγής, τα ρωτά και τα όρατα. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Μόνο ένα σχόλιο σε αυτό. Τα πάντα είναι εκτισμένα δια του λόγου, ο Υιός και Λόγος, ο οποίος ενσαρκώνεται κιόλας. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Που σημαίνει ότι σε αυτόν δικαιώνονται. Έτσι, αυτό που λέμε, ότι δια του Χριστού δικαιώνεται η δημιουργία μόνο. Μόνο αν μάθεις τους τρόπους του Χριστού θα δικαιώσεις τη δημιουργία και τον εαυτό σου μες στη δημιουργία. Μόνο αν μάθεις αυτά τα πράγματα, δηλαδή
δεν λειτουργεί αλλιώς το μηχάνημα. Αυτό είναι το manual, ας πούμε. Αυτό είναι οι οδηγίες χρήσης, είναι ο Χριστός. Η ζωή του Χριστού και η πραγματικότητα του Χριστού. Αυτή είναι η οδηγία χρήσης της δημιουργίας. Αυτό σου λέει εδώ. Ότι αλλιώς θα το χαλάσουμε το όχημα. Θα χαλάσει αν το δουλέψεις αλλιώς. Μόνο έτσι λειτουργεί. Αυτό σημαίνει το εις αυτόν έκτιστε. Γιατί πολλές θρησκείες είπαν ότι ένας Θεός έκαμε τον κόσμο, λίγοι είπαν το εις αυτόν. Ότι δηλαδή ο σκοπός του κόσμου είναι πάλι αυτός. Δεν έχει βάλει ένα σκοπό άλλο από τον εαυτό του. Και αυτό είναι και μεγαλειώδες βέβαια. Διότι μας αναλαμβάνει προσωπικά. Δεν μας λέει είστε κτίσματα. Ζήστε μόνοι σας. Επιστρέφουμε πάλι σε αυτόν και δι' αυτού ζούμε πραγματικά. Έτσι. Όλα τα ορατά και τα όρατα, θρόνοι, κυριότητες, αρχαία, εξουσία, αγγελικές, τα πάντα δι' αυτούν και σε αυτόν. Και αυτός εστί προπάντων, και τα πάντα είναι αυτός συνέστηκε, και αυτός εστί κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, όσοι στην αρχή πρωτότοκος εκ των νεκρών, είναι να γέννηται τα πάντα εν πάση αυτός πρωτεύων. Σε όλα τα πράγματα αυτά αποφθώνουν την αυθαρτοποίησή μας και τη θέωσή μας, πρωτεύει αυτός. Έτσι. Έχει αναστήσει τη δημιουργία των νεκρών και σου έχει δώσει τον τρόπο της αιωνιότητας και το κλειδί για να μπεις μέσα. Τώρα αν θα μπεις μέσα είναι δικό σου θέμα και μπαίνεις από αυτή τη ζωή. Άμα μπεις από αυτή τη ζωή δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει η ιστορία στην άλλη. Γιατί, ρωτάω τους φοιτητές μου καμιά φορά, γιατί εν το άδειν και στη μετάνοια, γιατί, διότι εν το άδει θα δούμε τα πράγματα όπως είναι και η απέραντη φιλαυτία μας. Από την τρομάρα που θα έχουμε. Έτσι. Θα φωνάζουμε όλοι μετανοώ. Μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα όλοι μετανοούν οι εγκληματίες. Όταν είσαι μπροστά και έχει τραβήξει και το αυτό και σου λέει έτοιμος επισκοπών και είσαι με τα όπλα εδώ τα έξι εδώ σε απόσταση 3 μέτρα, όλοι λένε τι ήθελα και τα έκανα αυτά που έκανα. Δεν λέγεται μετάνοια αυτό μετά. Μετάνοια είναι τώρα που είναι κίνδυνος. Για τον αρκισισμό μου, η μετάνοια. Η μετάνοια είναι τώρα που είναι κίνδυνος για το στάτους μου, η μετάνοια. Τώρα που διαλύομαι στη σκέψη να αγαπήσω τον εχθρό μου, τώρα έχει σημασία. Αν δεν τον αγαπήσω να πω Θεέ μου, δεν τον αγαπώ, θα ήθελα όμως να τον αγαπήσω. Μπορείς να μου δείξεις κάτι, πώς γίνεται αυτό. Καταλάβετε, τώρα. Τότε είναι απλώς μια ακόμα μορφή φιλαυτίας, η μεταμέλεια, η μεταθανάτια μεταμέλεια. Έτσι. Γι' αυτό λέμε εν το άδειο και στη μετάνοια. Δεν υπάρχει μετάνοια εκεί. Διότι εκεί βλέπεις τα πράγματα όπως είναι. Και λες τι έκανα, τι ήταν αυτό, τι μετάνοια. Αυτό όλοι θα έχουν και όπως λέει ένας εκ των πατέρων, η μετάνοια, η κόλαση θα είναι η συνεχής μεταμέλεια. Αυτή. Αλλά είναι μεταμέλεια ναρκισική, είναι μεταμέλεια ενός κάποιου ο οποίος αρνήθηκε να δει οτιδήποτε όσο ζούσε. Και μετά αρχίζει η μεταμέλεια που είναι και αυτή ένας εγκλωβισμός στον ίδιο ναρκισισμό, ο οποίος είναι και η κόλασή μας. Ο ναρκισισμός είναι η κόλασή μας, η φιλαυτία. Αυτό που έχουμε τώρα, δηλαδή αυτό θα μας βασανίζει αιωνίως. Αυτή η ίδια αρρώστια. Το να μην έχω ευγνωμοσύνη, το να μην αγαπώ κανέναν τον εχθρό μου, το να ζητάω μόνο, το να μην αναγνωρίζω αυτά τα οποία έχω από πάρει από τον άλλον, το να μην μπορώ να ανταποδώσω τίποτα σε κανέναν, γιατί δεν του χρωστάω τίποτα. Δεν χρωστάω σε κανένα τίποτα. Ακούω μερικές φορές αυτό από ανθρώπους και τρομοκρατούμε. Δεν χρωστάω σε κανένα τίποτα. Είμαι αυτοδημιούργητος. Αυτοδημιούργητος. Μια πυροελάχιστη σταγόνα, ένα πυροελάχιστο αγκείο. Να έχεις σπάσει τώρα θα ήσουν, θα έχεις 30 από πάνω σου. Εσύ το έκανες. Είναι κανένας που μπορεί να πει εδώ ότι σήμερα με τη δική μου δύναμη και με τη δική μου επιβολή θα γυρίσω στο σπίτι μου ζωντανός και υγιής. Πέστε το. Πέστε το. Δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε πρώην μηδέν και νυν μηδέν αν δεν το βλέπουμε. Η ζωή μας εξαρτάται. Είναι δεδομένη και
διακρατείται από κάποιον επειδή μας αγαπάει. Αυτό είναι όλο. Αλλιώς δεν πάω σπίτι μου απόψε. Θέλω πολύ να πάω, αλλά ποιος μπορεί από εσάς τώρα εδώ να πει, ε? Αυτονόητα πράγματα. Θα πάω στο σπίτι μου, είμαι ασφαλισμένος και θα ζω και αύριο το πρωί. Πέστε το κάποιος. Είδε και έλαβες, τι καυχάσεις ως μιλαγών, λέει ο Παύλος, αφού τα έλαβες, τι καυχιάσαι να μην τα έλαβες. Τι είναι αυτό το οποίο. Δεν χρωστάω σε κανένα, δεν έχω ανάγκη κανέναν αυτό πια. Οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη τους μύριους, αυτοί λένε τη λέξη αυτή, δεν έχω ανάγκη, άμα ακούσετε άνθρωπος αυτή, δεν έχω ανάγκη κανένα, σημαίνει ότι είναι ψυχικά εξαρτημένος από χίλια πράγματα και χίλιους ανθρώπους. Καταλάβατε. Εντελώς ανάποδα. Και αν πείτε και μέσα στο ζευγάρι μέσα και πείτε και δείτε κάποιον που να λέει ότι εγώ την έκανα αυτό που είναι, και αυτό που είναι αυτή το φίλη σε μένα, αυτό σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι αν δεν υπήρχε αυτή, αυτός θα ήταν μηδέν, ανύπαρκτος. Ή στα παιδιά που λέμε, εγώ σε έφτιαξα, εγώ. Λοιπόν, ο Θεός δεν το λέει ποτέ αυτό το πράγμα σε μένα. Ποτέ δεν μου λέει να με πιάσει από τα αυτιά μου. Εγώ, τίποτα. Λέω ένα κυριλέησον ασυνείδητα, ένα δόξασε ο Θεός που δεν το καταλαβαίνω και το παίρνει αυτό και στα σοβαρά. Γιατί αυτός που αγαπάει αυθεντικά δεν περιμένει. Καταλάβατε. Να του πεις εσύ και εμείς τα παιδιά μας τα νομικά δεν περιμένουμε. Αλλά μεγάλα όταν είναι περιμένουμε βέβαια. Και οι σχέσεις μας όταν μεγαλώσουν εξαρτάται από τη συνειδητή πλέον αποδοχή της σχέσης. Αυτή είναι η δυσκολία που δημιουργούμε στον εαυτό μας και στον Θεό. Έτσι.